Ορίστε. Λοιπόν, σε κάποιον που νοσεί από COVID την ώρα που θα κληθεί από την πολιτεία να εμβολιαστεί, συστήνεται ο εμβολιασμός του, θα γίνει? Κύριε Κιουμή, θα γίνει? Είναι πάγια οδηγία σε άτομα τα οποία βρίσκονται στην οξία φάση κάποιας λοιμώδους νόσου να μην κάνουν εκείνο το διάστημα έναν εμβολιασμό. Αυτό γίνεται κυρίως για τον λόγο ότι η επικάθιση των συμπτωμάτων που μπορεί να προσφέρει ο εμβολιασμός πάνω στην οξία λοιμώδη νόσου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην παρακολούθηση της νόσου και στην επιδείνωση γενικά των συμπτωμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχετική οδηγία μονάχα από το CDC, από το Κέντρο Ελέγχου των Ασθενειών στις ΗΠΑ, που λέει ότι τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να εμβολιαστούν εφόσον είναι γνωστό ότι νοσούν με συμπτωματολογία φυσικά από την νόσο και να περιμένουν να λήξει ακόμα και η περίοδος της καραντίνας. Έτσι κι αλλιώς, αν υπάρχει ανησυχία για το αν αυτά τα άτομα θα ξανανοσήσουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα άτομα που νοσούν συνήθως για τους 3 πρώτους μήνες μετά τον εμβολιασμό είναι εξαιρετικά σπάνιο να εκδηλώσουν την νόσο. Άρα μπορούν να περιμένουν αυτό το χρονικό διάστημα και εφόσον θα συσταθεί ο εμβολιασμός σε αυτά τα άτομα, το πραγματοποιήσουν στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Μια παρόμοια ερώτηση, λίγο διαφορετική. Έχω εκτεθεί στον κορονοϊό ή έχω νοσήσει πριν από καιρό? Χρειάζεται να κάνω το εμβόλιο? Και αν ναι, πότε θα το κάνω, κύριε Κοντακιώτη? Κύριε Κοντακιώτη, με ακούτε? Έχει κλειστό το μικρόφωνο. Εάν δεν ακούγεται, μπορώ να το απαντήσω. Κλειστό το μικρόφωνο, γι' αυτό δεν είναι. Έχει κλειστό το μικρόφωνο. Κύριε Κιουμή. Εάν κάποιος έχει περάσει την νόσο, είτε ασυμπτωματικά είτε με συμπτωματολογία, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εισηγήσεις των περισσότερων ειδικών από την πλευρά του Ατλαντικού που βλέπει την Αμερική, είναι ότι θα πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός, διότι θεωρείται ότι ο εμβολιασμός μπορεί να δώσει έναν ακόμα υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων, που είναι περισσότερο προβλέψιμος από ότι είναι τα αντισώματα που σχηματίζονται από τη φυσική νόσο. Δεν υπάρχουν εργαστηριακά ή μελετητικά δεδομένα που να λένε ότι αυτή η πολιτική έχει μεγαλύτερη αξία ή ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται γενικώς. Σαν όμως γενική πεποίθηση είναι ότι αυτά τα άτομα που νόσησαν μπορούν να ωφεληθούν από τον εμβολιασμό και κατά συνέπεια θα πρέπει να ενθαρρύνονται να το πραγματοποιήσουν.